ενεργειακό ζήτημα στην Ελλάδα, ο προβληματισμός και οι προοπτικές αναλύθηκαν σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Καβάλας και η Εργοανάπτυξη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με προσκεκλημένους τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος και αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά Γιάννη Μανιάτη, τον δικηγόρο και καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτρη Μέλισσα και τον δικηγόρο Διονύση Γρανά. Φαντάζομαι ότι πάντα η ανθρωπότητα βρίσκει λύσεις, όπως έχει βρει στο παρελθόν, θα βρει και τώρα. Μόνο που δυστυχώς αυτή η λύση θα είναι πολύ επώδυνη για τους απλούς ανθρώπους, κυρίως για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Και από το σύνολο της κρίσης, αυτοί που υποφέρουν περισσότερο από όλους είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες και ασφαλώς και οι πολίτες της Ελλάδας, διότι δυστυχώς δεν προβλέψαμε ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να πάνε άσχημα σε σχέση με την τροφοδοσία της Ευρώπης με το ρωσικό φυσικό αέριο. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα, πιστεύω ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν άμεσα όλες οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων εκ μέρους των Υπουργών Ενέργειας ή ακόμη περισσότερο των επικεφαλής των κυβερνήσεων, διότι δυστυχώς σε λίγο θα μπει σκληρός και άγριος χειμώνας στην κεντρική Ευρώπη. Και μέχρι τώρα είναι καλά τα πράγματα, με την έννοια ότι δεν χρειάζονται μεγάλες καταναλώσεις φυσικού αερίου σε αυτές τις χώρες. Εμένα με ενδιαφέρει η μεταξέλιξη του Πρίνου. Και με ενδιαφέρει κυρίως πως από την εξέδρα του Πρίνου, πως η ενέργεια θα μπορέσει να συμβιώσει ερμενικά, δηλαδή η θαλάσσια ενέργεια, με τον τουρισμό. Διότι η Καβάλα από δύο πράγματα ουσιαστικά τρέφεται τα τελευταία 50 χρόνια. Από την εξέδρα του Πρίνου και από τους υδρογονάνθρακες εκεί και από τον τουρισμό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, όταν τελειώσουν τα αποθέματα του Πρίνου, τότε αυτά μπορούν να υποκατασταθούν από τα πλωτά αεολικά πάρκα, καθώς επίσης και από ενέργεια η οποία παράγεται στη θάλασσα. Σήμερα είναι σε πειραματικό επίπεδο τόσο τα πλωτά φωτοβολταϊκά, όσο και η κυματική ενέργεια. Ωστόσο, οι συνοδές εγκαταστάσεις που αυτή τη στιγμή υπάρχουν από τους υδρογονάνθρακες, δηλαδή στη Νέα Καρβάλη, θα μπορούν να υποκατασταθούν από τις συνοδές εγκαταστάσεις των πλωτών αεολικών πάρκων στην ίδια περιοχή. Είναι μια εκδήλωση καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Το ενεργειακό ζήτημα της χώρας μας αλλά και όλου του κόσμου είναι από τα σημαντικότερα που μπορούν να απασχολούν τον ελληνικό λαό. Συνδυάζεται η σημερινή μέρα και με την χθεσινή έναρξη της Συνόδου για την κλιματική αλλαγή που γίνεται στην Αίγυπτο. Άρα νομίζω ότι είμαστε μέσα στην επικαιρότητα και πιστεύω ότι θα αποκομίσουμε σημαντικά συμπεράσματα από τις ομιλίες και των τριών εκλεκτών ομιλητών. Θέματα πολύ σοβαρά που απασχολούν την χώρα μας και όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και όλη την Ευρώπη και ιδίως μετά τον πόλεμο της στην Ουκρανία, όπου φαίνεται πλέον, έχει φανεί, πόσο επιτακτική ανάγκη είναι να γίνει η εκμετάλλευση των πόρων μας, αλλά και η Ελλάδα να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη μεταφορά ενέργειας και αερίου τόσο στις βαλκανικές χώρες, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Λύσεις με την μαγική έννοια νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Προσπαθεί ο πολιτισμός μας να ισορροπήσει μεταξύ μιας όλο και αυξανόμενης ανάγκης για ενέργεια και από την άλλη μεριά την κρίση που αντιμετωπίζει και το περιβάλλον. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα. Ευτυχώς, εν ώψη της κρίσης με την Ουκρανία, φαίνεται τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύει πολύ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ας ελπίσουμε να γίνουν πιο γρήγορα βήματα και να αντιμετωπιστεί μαζί με το κεντρικό ζήτημα που αυτή τη στιγμή είναι το γεωστρατηγικό και το περιβαλλοντικό, να δούμε κάποιες βελτιώσεις και εκεί. Είμαι ειδικά χαρούμενος διότι εμπλέκομαι σε μια εκδήλωση με την άλλη κοινότητα, συνήθως ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που αφορά το κώδικο της ενέργειας, οπότε είναι μια ευκαιρία να αναπτύξω και ομιλητές για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Όχι μόνο δύναται να ενταχθεί στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική της θέση, αλλά και να αποτελέσει μια από τις πιο σημαντικές εναλλακτικές λύσεις ενεργειακής τροφοδοσίας των γειτόνων της την περίοδο του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Κατά αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζουμε πέρα όλων των άλλων και την αμυντική θωράκιση της χώρας
μέσα από την στενότερη συνεργασία με τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχέση μου με τον Δημήτρη τον Μέλισσα είναι δεδομένη. Είμαστε από μικρά παιδιά φίλοι και παρακολουθούσα πάντοτε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη αγάπη την επιστημονική του εξέλιξη. Και εύχομαι το ίδιο να συμβεί και με τον Διονύση τον Γρανά, που εδώ αντιπροσωπεύει το νέο αίμα της επιστήμης της δικιάς μας, της νομικής. Όσον αφορά τον Γιάννη τον Μανιάτη, πρέπει να πω το εξής, ότι αυτός ήταν που έδωσε το έναυσμα για όλους μας, για όλη την τοπική και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση μετά το 2009, να ασχοληθούμε με ζητήματα που αφορούσαν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Στοιχείο 1. Το παγκόσμιο πρόβλημα της ενεργειακής μετάβασης σε πράσινες μορφές ενέργειας. Στοιχείο 2. Την τραγωδία που βιώνει η Ευρώπη μέσα σε αυτή την κρίση την ενεργειακή. Και στοιχείο 3. Ελλάδα, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τα σωστά και τα λάθη που κάναμε και κυρίως τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα.